Με μια ακόμα δράση, το χαμόγελο του παιδιού στηρίζει έμπρακτα τα παιδιά που φιλοξενούνται στα 14 σπίτια του οργανισμού και στηρίζονται από τις δομές του. Λίγο πριν το πρώτο κουδούνι σε ολόκληρη την Κρήτη αλλά και σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα, στείνονται παζάρια με τα σχολικά είδη να έχουν την τιμητική τους και μάλιστα σε μεγάλη ποικιλία και τιμές προσιτές. Στο Ηράκλειο, το παζάρι λαμβάνει χώρα από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας. Για άλλη μια χρονιά εδώ σταθερά στη Πλατεία Ελευθερίας με το σχολικό παζάρι μας και άλλα είδη από το χαμόγελο του παιδιού. Καλούμε μικρούς και μεγάλους να έρθουν να ενισχύσουν το έργο μας, ειδικά φέτος που είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα από άλλες χρονιές. Έχουμε πάρα πολλά είδη σχολικά, τετράδια, μολύβια, κασετίνες, τσάντες. Για τους μικρούς μας φίλους. Ο οργανισμός απευθύνει κάλεσμα σε γονείς και μαθητές να προτιμήσουν κάποια από τα παζάρια του και να προχωρήσουν σε αγορές που θα στηρίξουν το έργο και τις δράσεις του χαμόγελου του παιδιού. Στις υπαίθριες αγορές, μάλιστα, εκτός από σχολικά είδη, μπορεί κανείς να βρει και μπάλες, χειροποίητες κατασκευές, καλοκαιρινά είδη και λογοτυπημένα είδη του οργανισμού. Ο κόσμος ανταποκρίνεται γενικά στο κάλεσμα του χαμόγελου, στηρίζει τις προσπάθειές μας και νομίζω ότι φαίνεται τοπικά το έργο που γίνεται για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, για τα παιδιά με προβλήματα υγείας, τα παιδιά με προβλήματα βίας και γενικότερα όλα τα παιδιά που στηρίζουν το χαμόγελο του παιδιού στην Κρήτη. Θεωρώ φέτος ότι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει μια ανησυχία, μια αμφιβολία για το τι συμβαίνει. Όμως εμείς πάντα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και θα πάνε όλα καλά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των παιδιών πανελλαδικά που στηρίζει το χαμόγελο του παιδιού. Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα αγορών και ηλεκτρονικά μέσω του e-shop του οργανισμού.